Νομίζω έχει λόγο να υπάρχει και όπως είπα και μέσα στο ντοκιμαντέρ, μέσα στο workshop, με ενδιαφέρει πάντα με τι άνθρωποι έρχονται και τι ανάγκες έχουν και να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πώς γράφεται αυτό, τι γίνεται εκείνο, γιατί όλοι βοηθιόμαστε με το να μάθουμε ο συνάδελφος τι κάνει ακριβώς και πώς τα έχει καταφέρει και πώς βγήκε από την τάδε δυσκολία, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι έχει νόημα και είναι και πολύ ωραίο γιατί μας φέρνει σε επαφή. Λοιπόν, έκανα μια τοποθέτηση για το σενάριο, μιας και ήταν και το βραβείο σενάριου, για να έχει μια σχέση. Για το σενάριο στην ηθοπλασία και στο ντοκιμαντέρ, τις διαφορές της συγγραφής στην κάθε μία από αυτές τις δύο περιπτώσεις. Οπότε αυτό ήταν ο καμβάς, ας πούμε. Και μετά μίλησα λίγο για την προσωπική μου διαδρομή, για το πώς κάνω εγώ ντοκιμαντέρ και πώς γράφω εγώ σενάρια μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ. Οπότε ναι, νομίζω μπορούσαμε να πάμε άλλες 5 ώρες. Έχω μάθει να ακούω πολύ περισσότερο, έχω μάθει να σέβομαι πολύ περισσότερο, έχω μάθει να μην είμαι ξερόλας τόσο πολύ. Όχι ότι τα έχω εμπεδώσει τελείως, αλλά είμαι σε καλό δρόμο, εν πάση περιπτώσει. Ναι.